είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Τα έντερά τους βγάλαμε έξω, τους πατήσαμε κάτω σαν σκουλίκια. Τους σύραμε στην άσφαλτο γυμνούς και ξεβράκωτους, τους ανοίξαμε τα κεφάλια χτες στη Θεσσαλονίκη σε όλους αυτούς τους αλητήριους φοιτητές που θέλουν πανεπιστήμια ανοιχτά και τολμούν να κάνουν πορείες και διαδηλώσεις. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, πρωτοπόρες, τσαλαπάτησαν κάθε μαλακισμένο διαδηλωτή ρίχνοντας μπουνιές και κλωτσιές σε πλάτες, κοιλιές, κεφάλια και μάτια. Μετά τη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η Αθήνα να νιώσουν στο πετσί τους και τα αθηναϊκά τσογλάνια τι σημαίνει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον ξυλοδαρμό των φοιτητών χθες στη Θεσσαλονίκη. Καρντάσι Κυριάκο ταξούμ μελέκ, ηχμπουντρούμ γιαρούμ μπερντές ελεχμπουνίν, ανέφερε στο τηλεγράφημά του αναφέροντας χαρακτηριστικά. Ούτε εγώ δεν έχω ρίξει τόσο ξύλο στους φοιτητές τον τελευταίο καιρό. Μπράβο! Χτύπα όσο μπορείς τώρα που είσαι νέος, κατέληξε ο Ταγίπ Ερντογάν συμπληρώνοντας. Αλεφρένιτς μπουγιουρούμ εκκιομελέκ γιαουρούμ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από συμπτώματα στερητικού συνδρόμου. Ο υπουργός έχει να βγει στα κανάλια περίπου 10 μέρες μετά το κολόχερο... Μετά την παρένεση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα έβγαλε τα ρούχα του, ανέβηκε στο παράθυρο του γραφείου του και άρχισε να τραγουδάει Μαρινέλα, το κρεμεζί που κάμισε ο παιδί από την ανάβησο. Οι συνεργάτες του μόλις τον είδαν κατάλαβαν ότι πρόκειται για παρενέργειες της απουσίας του υπουργού από τα κανάλια και κάλεσαν ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική όπου του χορηγείται τελοπών. Αν παραιτηθεί η Λίνα Μενδώνη και χρειαστεί νέος Υπουργός Πολιτισμού, εγώ είμαι εδώ για να αναλάβω και αυτό το Υπουργείο, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απαντώντας σε ερώτηση που του απίφθινε γείτονάς του. Μετά την επιτυχημένη του πορεία στην αστυνομία, στα πανεπιστήμια, στις εθνικές οδούς, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δηλώνει έτοιμος και για νέα καθήκοντα με νέες επιτυχίες. Η Μενδώνη τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά αν ποτέ χρειαστεί, να ξέρετε ότι ο πολιτισμός θα μπει σε μία τάξη με σιδερένια πειθαρχία και τήρηση κανόνων, πρόσθεσε ο επιτυχημένος υπουργός. Καιρός. Καιρός είναι όποιος αισθάνεται αθώος να μην παίρνει συγκεκριμένο μεγαλοδικηγόρο να τον υπερασπίζεται.